Νίκο Κουρουθιανάκη, ήσουν ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν έβαλες ποτέ κάτω το κεφάλι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασε ο αθλητικός όμιλος του Τυμπακίου. Καρτερικά περιμένατε να μπείτε στο γήπεδο, μπήκατε με μεγάλη φορά. Σήμερα η πέμπτη νίκη απέναντι στην Μινωική, αλλά πέρα από την νίκη νομίζω ότι εσείς είστε ικανοποιημένοι για την όλη προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα και αυτή η αναμονή που είχατε τόσο καιρό σας βγαίνει σε καλό. Το σχολείο σου. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για μας, διότι μέχρι τελευταία στιγμή, να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά κάποια στιγμή λέω δεν θα μπει η ομάδα και ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Τα καταφέραμε, η διοίκηση, τους δίνω πολλά συγχαρητήρια. Η ομάδα είναι μια πολύ καλή ομάδα, σίγουρα έχουμε παίξει σε 20 μέρες 5 παιχνίδια και θεωρώ ότι και σήμερα θα μπορούσαμε να το έχουμε τελειώσει το μάτς στο πρώτο ημίχρονο, να είναι 3 και 4-0. Στο δεύτερο δεν μπήκαμε καλά. Κάναν κάποιες φάσεις η ομάδα της Μινωικής από ατομικά λάθη, πιο πολύ όχι μέσα από παιχνίδι. Και αυτά είναι στο πρόγραμμα. Η ομάδα συνεχίζει. Θεωρώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλέντο. Και θα πάμε μέχρι τέλος με την ίδια αφοσίωση. Και όπου φτάσουμε, μακάρι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Γνωρίζεις περισσότερο από τον καθένα τι πάει να πει την Τυμπάκη, αλλά γνωρίζεις περισσότερο από τον καθένα τι πάει να πει και πρωταγωνιστικός στόχος. Χρειάζεται χαρακτήρας, χρειάζονται στα δύσκολα παίχτες, ηγέτες που θα βγαίνουν μπροστά. Τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά φέτος η ομάδα. Η ομάδα έχει και παίχτες ηγέτες, 3-4 σίγουρα που είναι και έμπειροι, αλλά και τα νεαρά παιδιά που είναι 20-23 χρονών έχουν όλοι παραστάσεις από μεγαλύτερες κατηγορίες. Και ουσιαστικά λέγονται και αυτοί οι έμπειροι. Υπάρχει και πολύ ταλέντο και πολλή εμπειρία. Και γενικότερα όλοι οι ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας είναι αθλητές. Μαζί με τη δουλειά που γίνεται κάθε μέρα με το staff, θεωρώ ότι μέχρι τέλος θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Και όλο αυτό που γίνεται φέτος, βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια, είναι μία νίκη για σας με την έννοια ότι παλεύετε και για τα νέα παιδιά. Οι ακαδημίες του Τυμπακίου κάνουν τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι το να παίξετε και να μπείτε στο γήπεδο ήταν νομίζω ένα χρέος και προς αυτά τα παιδιά, γιατί κινδύνευε όλο το οικοδόμημα να καταρρεύσει. Το σχολείο σου. Εντάξει, και το έχουμε αποδείξει κιόλας ότι στα παιχνίδια που είναι θεωρητικά όταν γίνονται 2 και 3-0 προσπαθούμε να βάλουμε παιδιά 14 χρονών μέσα. Ήδη το έχουμε καταφέρει, έχουν μπει 3-4 παιδιά. Στόχος και δικό μου που είμαι και στο κάτω κομμάτι και της διοίκησης είναι να πάρουν όσο πιο πολλά λεπτά συμμετοχής γίνεται τα νεαρά παιδιά και σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να στελεχωθεί η ομάδα του Τυμπακίου από τα δικά τους παιδιά.